Ευχαριστούμε που ήρθατε μια τόσο κρύα βραδιά, αλλά και μια τόσο ρώσικη βραδιά εντωμεταξύ στην Αθήνα. Χωρίς αμφιβολία η βραδιά είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αντρέι Ταρκόφσκι. Άλλωστε σαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου, πριν από 30 χρόνια έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι, όπως ξέρουμε. Και με την ευκαιρία αυτή, δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά εν πάση περιπτώσει προέκυψε και εκδώσαμε μια μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει λίγο πριν πεθάνει, το Μάρτιο του 1985, σε δύο Πολωνούς, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς δημοσιογράφοι, είναι δύο, ας πούμε, δύο Πολωνοί διανοούμενοι, αντιφρονούντες του καιρού εκείνου. Τώρα βέβαια μετά από τόσες δεκαετίες τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως και ίσως ανήκουν και αυτά στην ιστορία πια και τα καθεστώτα και οι αντιφρονούντες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η συνέντευξη αυτή έχει τη σημασία της με την έννοια ότι και ο Ταρκόφσκι, όπως ξέρουμε τότε το 1985, καθώς ολοκλήρωνε τη θυσία, είχε ήδη ζητήσει πολιτικό άσυλο και ήταν και αυτός κατά κάποιο τρόπο ένας φυγάς στη Δύση. Στην Ιταλία, στη Σουηδία ζούσε τότε. Με τους ανθρώπους αυτούς μίλησε στα ρωσικά. Αν και από ό,τι γνωρίζω, μάλλον στα ρωσικά μιλούσε σχεδόν πάντοτε, γιατί και στο ταξίδι στην Ιταλία, σε αυτό το έργο που έκανε με τον Τονίνο Γκουέρα, πάλι ρωσικά μιλάει και εκεί. Οι αντιφρονούντες δεν είναι γνωστοί στην Ελλάδα, είναι ο Γέρζι Ιλγκ, ο οποίος είναι εκδότης, είναι επικεφαλής του εκδοτικού οίκους ΝΑΚ στην Πολωνία, και ο Νόικερ, ο οποίος είναι καθηγητής στο Ινστιτούτο Σλαβικών Σπουδών στη Στοκχόλμη. Τώρα μπορεί να έχει πάρει και σύνταξη ο άνθρωπος, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως εκεί υπηρέτησε. Θέλω να πω λοιπόν ότι είχε την ιδιαίτερη αυτή άνεση να μιλάει μαζί του στα ρωσικά. Μιλούσε με ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο δικούς του, γιατί ακόμα υπήρχε το Ανατολικό Μπλοκ, έτσι. Αλλά εκτός αυτού όμως υπάρχει, όπως έτσι οι πιο παρατηρητικοί από εσάς θα έχουν δει, υπάρχουν και άλλα πράγματα που τον συνδέουν με την Πολωνία τον Ταρκόφσκι, γιατί η γενιά του, ο πατέρας του, ο παππούς του κλπ, η γενιά των Ταρκόφσκι είναι μια γενιά που προέρχεται, που οι ρίζες τους είναι από την Πολωνία. Θα έλεγε κανείς ότι λιγάκι κάπως σαν να συμφιλιώθηκαν κάποιες αρχαίες, ας πούμε, γενιές. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση αυτή νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον, θα τη δείτε στο βιβλίο. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας πω πολλά για αυτή τη συνέντευξη. Θέτει πάρα πολλά ζητήματα. Κυρίως η συζήτηση γίνεται βέβαια γύρω από τρεις ταινίες που εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είναι μάλλον οι στυλοβάτες όλου του έργου του Αντρέι Ταρκόφσκι, δηλαδή το Αντρέι Ρουμπλιόφ, τον Καθρέφτη και το Στάλκερ. Ξετυλίγεται με κύκλους γύρω από διάφορα θέματα. Φερρυπίν απαντάει στην ερώτηση αν το έργο του μπορούμε να το ονομάσουμε ρομαντικό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η θέση που παίρνει απέναντι στο ρομαντισμό, παρότι φαίνεται να τρέφει βαθιά αγάπη για πολλούς από τους ρομαντικούς ποιητές, όπως φαίνεται στη συνέντευξη. Επίσης φαίνονται έτσι πιο συγκεκριμένα όλες του οι ρίζες στα γράμματα της Ρωσίας που πηγαίνουν πίσω στον Αλεξάνδρ Πούσκιν και σε άλλους ποιητές, που κάποιοι από αυτούς δεν είναι πολύ γνωστοί στο ελληνικό κοινό, γι' αυτό και έχουμε κάνει ένα μικρό υπόμνημα στα ονόματα που απαντώνται στην συνέντευξη, έτσι ώστε κανείς να μπορεί να παρακολουθήσει κάπως πιο άνετα τι ακριβώς λέγεται. Γίνεται μια αρκετή συζήτηση για την καταγωγή του, ακόμα και για τη φυσική του καταγωγή. Μιλάει σε πρώτο πρόσωπο για τη ζωή του και αυτό νομίζω ότι είναι ωραίο και συγκινητικό, λέγοντας ας πούμε ότι στα χρόνια του πολέμου μεγάλωσε ξυπόλυτος στην κυριολεξία, όπως λέει, γιατί η μητέρα του που τους μεγάλωνε δεν είχε ούτε για να τους πάρει παπούτσια. Φούρουσε κάποια κετσεδένια μποτάκια, λέει, όταν έκανε κρύο, ας πούμε, σαν σήμερα.
Εν πάση περιπτώσει, η συνέντευξη είναι πια διαθέσιμη, μπορεί κανείς να την πάρει, να την ξεφυλίσει, να την μελετήσει. Αφού όμως η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Αντρέι Ταρκόφσκι, θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας, κάνοντας έτσι μια, την εισαγωγή αυτή, διαβάζοντας απλώς κάποια μικρά κομματάκια από το μαρτυρολόγιο και μετά να δώσω το λόγο στους φίλους και αδελφικούς φίλους, θα έλεγα, που δέχτηκαν εδώ να πούμε δύο λόγια χάριν του μεγάλου απόντος παρόντος, γιατί παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια, νομίζω ότι η παρουσία του είναι έντονη. Θυμάμαι ότι στο τελευταίο αφιέρωμα που έκανε η Τενιοθήκη της Ελλάδος πριν από ένα χρόνο περίπου, ήταν αδύνατο να βρει κανείς θέση να καθίσει στις προβολές. Η Τενιοθήκη βέβαια χειρίστηκε με έτσι λίγο μικρόψυχα το αφιέρωμα, είναι η αλήθεια, και δεν υπολόγισε ότι θα σειρεύσουν τα πλήθη και είχε προγραμματίσει μία ή δύο προβολές και βέβαια γινόταν το αδιαχώρητο. Το ενδιαφέρον υπάρχει και αν ρωτάει κανείς ποια είναι η επικαιρότητα του Ταρκόφσκι σήμερα, η ίδια ερώτηση, ας πούμε, και χωρίς να είναι καθόλου η σύγκριση βλάσφημη τώρα πια, θα μπορούσε να υποθεί, ας πούμε, και ποια είναι η επικαιρότητα του Μπαχ σήμερα. Όπως και ο Μπαχ, όπως και ένας μεγάλος ποιητής, όπως και ο Ταρκόφσκι, το έργο τους δεν έχει να κάνει φυσικά μόνο με την ποιήση, μόνο με τη μουσική, μόνο με τον κινηματογράφο. Και δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει μουσική για να ακούσει Μπαχ. Το ίδιο δεν χρειάζεται να ξέρει και κανείς κινηματογράφο για να απολαύσει μια ταινία του Ταρκόφσκι. Αρκεί να έχει λίγο αφέλεια στην καρδιά του και να αφαιθεί στο όνειρο που ξεδιλύγεται μπροστά στα μάτια του. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα οδηγηθεί σε κόσμους που δεν έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο μόνο, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια, αλλά έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο γενικά και με τη ζωή μας ευρύτερα. Αλλά ας μην μονοπολίσω άλλο τον λόγο, όμως να σας διαβάσω αυτά τα μικρά αποσπάσματα που έχω διαλέξει, που είναι λίγο έτσι, μπορεί να τα θεωρήσετε και λίγο προβοκατόρικα, αλλά εμένα πάντως με συγκίνησαν. Λοιπόν, 7 Απριλίου 1978. Είναι τα χρόνια 77, 78, 79 είναι τα πιο παραγωγικά χρόνια και τα πιο πονεμένα χρόνια του Ταρκόφσκι. 7 Απριλίου 1978. Έπαθα έμφραγμα. Αυτό σημαίνει πως θα μείνω 2 μήνες στο κρεβάτι. Ο καταραμένος ο Στάλκερ. Ο Γολτόγια μου έκανε ένα καρδιογράφημα και συμβουλεύτηκε διαφόρους συναδέλφους του. Το βρίσκω φυσικό που οι άνθρωποι δεν σκέφτονται το θάνατο. Γιατί όμως δεν πιστεύουν στην αθανασία? Φεβρουαρίου 10, 1979, ημέρα Τετάρτη. Νιώθω την παρουσία σου, Κύριε. Νιώθω την παλάμη σου επάνω στο κεφάλι μου. Θέλω να δω τον κόσμο όπως το δημιούργησες. Εσύ, όπως το δημιούργησες εσύ και τους ανθρώπους που έπλασες κατ' εικόνα και ομοίωσή σου. Σε αγαπώ, Κύριε, και δεν ζητώ να μου δώσεις τίποτα. Το βάρος της οργής και των αμαρτιών μου, το σκότος της ευτελούς ψυχής μου, με εμποδίζουν, Κύριε, να φανώ αντάξιος δούλος. Η εικόνα είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που μας επέτρεψε ο Κύριος να βλέπουμε με τα τυφλά μάτια μας. Έχω την εντύπωση πως ο Στάλκερ θα είναι η καλύτερη ταινία μου. Είναι ευχάριστο να το ξέρεις αυτό, τίποτα παραπάνω. Για να γίνω πιο σαφής, είναι κάτι που ενισχύει την αυτοπεποίθησή μου. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως έχω και πολύ μεγάλη ιδέα για τις ταινίες μου. Δεν μου αρέσουν, υπάρχουν μέσα τους πράγματα κατώτερα, εφήμερα και κύβδηλα. Στον Στάλκερ λιγότερα από ό,τι στις άλλες μου ταινίες. Όμως οι άλλοι φτιάχνουν πολύ χειρότερες ταινίες από μένα. Μήπως δεν είναι αλήθεια? Και το τελευταίο που θα σας διαβάσω είναι από τον Ιανουάριο του 79 πάλι, 18 Ιανουαρίου νομίζω, 21 Ιανουαρίου. Όταν θα με πάρει κοντά του ο Θεός, θέλω να ψαλεί στην εκκλησία νεκρόσιμη ακολουθία και μετά να με θάψουν στο νεκροταφείο που βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι του Ντοσκόη. Δεν θα είναι εύκολο να πάρουν άδεια για αυτό το σκοπό. Δεν θέλω να κλάψει κανείς για μένα, γιατί εκεί που θα βρίσκομαι θα είναι πολύ καλύτερα από εδώ.
Το μοναστήριο του Τοσκό είναι ένας τόπος που έχουν ταφεί μεγάλες προσωπικότητες των ρωσικών γραμμάτων. Και βέβαια η εγγραφή αυτή δεν είναι χωρίς νόημα, εκ των υστέρων, καθώς πράγματι ήταν πολύ δύσκολο να πάρουν την άδεια να ταφεί στο κημητήριο του Ντοσκόη, καθώς ξέρουμε ότι πέθανε στο Παρίσι, πολύ μακριά από την πατρίδα, και ετάφη εκεί ως παρεπίδημος, ζώντας ίσως, προεκτείνοντας μάλλον και μετά το θάνατό, την νοσταλγία.